Αμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ολικό κλείσιμο στην γέφυρα Σερβίων. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, τον Δήμαρχο Σερβίων, ο οποίος βρέθηκε και με τους καθηγητές στη γέφυρα και έχουμε και νέα δεδομένα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παγκρασάση, σας κύριε θεατή. Τι εξελίξεις έχουμε τώρα, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω ότι πριν από 5 λεπτά επέστρεψα από τη γέφυρα. Οι καθηγητές ήταν γύρω στη γέφυρα. Είδαν το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Παρόλο που δεν υπάρχει φορτίο, το φαινόμενο της γέφυρας εξελίσσεται. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά κατασταλάσσουν και βρίσκουν τις επιμέρους παραμέτρους που πρέπει για να γίνει ταχύτητα δυνατά η επιδιόρθωση των πονεμένες της γέφυρας. Είναι αισιόδοξος μετά από αυτά που άκουσα και που είδα η διπλώμαση. Το θέμα είναι να μην προκύψουν νέα δεδομένα τα οποία είναι αρνητικά. Για την ώρα νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο, εκτός βέβαια του γεγονότος ότι η περιοχή όλη είναι απομονωμένη. Αυτό νομίζω το μεγάλο βάρος, εκεί πρέπει να δώσει βάρος από τον πρώτο πολιτή, από τον πρώτο με αξιώματα τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο δημότη. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να πέσουν πάνω στο πρόβλημα για να βρεθεί ταχύτερη. Μάλιστα, τι σας είπαν οι καθηγητές? Είδαμε ότι από χθες με μια απόφαση της περιφέρειας έκλεισε η γέφυρα μετά από διάφορες συσκέψεις, από άλλη απόφαση το απόγευμα, από άλλη το βράδυ. Τι σας είπανε? Και επειδή σας άκουσα να λέτε ότι είστε αισιόδοξος. Αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν ότι είχαμε μια ραδαία εξέλιξη η οποία δεν ήταν καλή με τη βοήθεια των ρογμόμετρων. Αυτό υποχρέωσε, θα έλεγα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του πολίτη να κλείσει η γέφυρα. Το θετικό είναι ότι όσο προχωράει το έργο, τόσο εντοπίζονται και πιθανά προβλήματα. Νομίζω ότι σήμερα, για την ώρα τουλάχιστον, μέχρι που έφυγε από τη γέφυρα, τα μηνύματα ήταν ότι το περίπλοκο πρόβλημα έχει ως μπορεί να λυθεί και μπορεί να λυθεί και γρήγορα. Το κρίσιμο όμως και το σημαντικό, επαναλαμβάνω, δεν είναι το επιμέρους πονεμένο σημείο της γέφυρας, είναι όλη η μελέτη της γέφυρας. Γιατί αυτό που πρέπει τελικά να καταλάβουμε είναι ότι όταν αφήνεις κάτι για πολλά πολλά χρόνια, σ' αφήνει και αυτό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, τι λένε οι πολίτες σήμερα, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την εξέλιξη? Εσείς θέλατε, και να θυμίσω και στις προχθεσινές σας δηλώσεις, να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη του κλεισίματος. Και σας βλέπω και κάπως απογοητευμένο. Κύριε, είμαι στεναχωρημένος, γιατί πολύ απλά προβλήματα χρόνων συσσωρεύτηκαν και σκάνε το ένα μετά το άλλο. Σε αυτή την τριετία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν τα πρώτα ορίσια που έρχονταν. Μην ξεχνάμε ότι ήταν οι πρώτοι που μπήκαν σε καραντίνα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα καμένο δημαρχείο. Ναι, ναι. Έχει άλλο να σου πει. Και πώς. Βγάζετε πάντως αυτή την απογοήτευση, τη βγάζετε με την εξέλιξη αυτή? Νομίζω ότι... Λίγο πιο κοντά για να σας ακούμε καλά, γιατί χάνεται η σύνδεση. Ναι. Το που νιώθω... Σήμερα χαράκτη μια άσπρη μέρα. Και ότι από αυτά που άκουσα, τουλάχιστον εγώ, αυτό που θέλω να μεταφέρω στους δημότες είναι ότι δεν πρέπει να μην δεπαλεύουμε, να μην δεν ελπίζουμε και να δημιουργούμε αυτό που είναι δυνατότητε προβλημάτων. Όταν πέσουν όλοι δούμε το πρόβλημα θα λυθεί. Μάλιστα. Μακάρι, κύριε Δήμαρχε, έχουμε κάποια καθυστέρηση στη σύνδεση. Δεν μπορώ να το λύσω τεχνικά. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και ας ελπίσουμε εσείς έτσι από αυτό που είπατε με τους καθηγητές. Να κλείσω με αυτό. Είναι αισιόδοξο ότι θα λυθεί σύντομα το θέμα, άμα ξεκινήσει η διαδικασία, ή υπάρχει ο φόβος ότι όσο προχωράμε και βλέπουμε ζητήματα, θα βλέπουμε και άλλα προβλήματα, κύριε Ελευθερίου? Εγώ θεωρώ με την πέντε που έκανα με τις ότι και αυτή είναι τώρα. Βέβαια, προσέξτε, τα πρώτα ευρήματα ήταν εντελώς απογοητευτικά. Σιγά σιγά όμως, όσο ανακαλύπτουμε πράγματα τα οποία θα μείνουν, θα είναι θετικότερα. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.